Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Θα ξεκινήσω με μια είδηση από την πολιτική επικαιρότητα. Η διασυνοριακή διάβαση στο λαιμό Πρεσπών βρέθηκε πρόσφατα στο επίκεντρο συζήτηση στην Βουλή. Επίκαιρη ερώτηση στην ηγεσία του Υπουργείου Εσωτερικών κατέθεσε η βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ Φλόρινας Πέττη Πέρκα. Να την ακούσουμε και να ακούσουμε και την απάντηση του Υπουργού. Επισημαίνουμε ότι η διάβαση αυτή είναι ύψης προτεραιότητας για την περιοχή των Πρεσπών, που θα την τοποθετήσει σε ένα από τους πολύ σημαντικούς οικοτουριστικούς προορισμούς. Συγχρόνως όμως η συμφωνία περιείχε και μία πρόνοια διαδικαστική, προβλέπει δηλαδή τη συγκρότηση μιας κοινής επιτροπής εμπειρογνωμόνων από τις δύο χώρες. Και αυτή η συνεδρίαση θα πρέπει να γίνει 3 μήνες μετά την ενεργοποίηση της συμφωνίας. Η ερώτησή μου κυρίως αφορά στο πρώτον, εάν σκοπεύει η κυβέρνηση να προχωρήσει στη διάνοιξη της συνοριακής διάβασης, ούτως ώστε να μην χαθούν και οι ευρωπαϊκοί πόροι που έχουν ήδη δεσμευτεί. Και επίσης να επισημάνουμε ότι το πρώτο 15ήμερο του Δεκεμβρίου θα συνεδριάσει εκ νέου η Επιτροπή Παρακολούθησης του Διασυνοριακού Προγράμματος του Ιντερεκ Ελλάδα-Βόρεια Μακεδονία. Και θέλουμε να ρωτήσουμε αν θα φροντίσει η κυβέρνηση σε αυτή τη συνάντηση, μιας και μέχρι στιγμής δεν έχει προχωρήσει, αν θα υπάρχει συγκεκριμένος φορέας, ούτως ώστε να αναλάβει και η χώρα μας κάποιες δεσμεύσεις για να μην χαθούν τα χρήματα της προγραμματικής περίοδου. Η διάνοιξη της συνοριακής διάβασης είναι διακρατική συμφωνία. Ήταν μέρος, αν θέλετε, της γενικότερης συμφωνίας των Πρεσπών. Θα προχωρήσει, θα γίνει. Θεωρούμε ότι οι συνοριακές διαβάσεις, εκτός είναι και γέφυρες φιλίας, ενώνουν τους λαούς και δεν τους διχάζουν, οπότε και νομίζουμε ότι θα μπορεί να αναπτύξει και τουριστικά και την ευρύτερη περιοχή των Πρεσπών. Και θα έλεγα επίσης ότι καλό θα είναι, εκτός από τη συνοριακή διάβαση, να γίνουν και βελτιωτικά έργα στο οδικό δίκτυο, κυρίως στους άξονες από την Εθνική Οδό Καστοριάς Φλόρινας προς τις Πρέσπες, ώστε να είναι και πιο άνετη διέλευση και πιο ασφαλής. Γνωρίζετε ότι η χώρα μας πρέπει να συμμορφωθεί στις 3 διαδοχικές αποφάσεις του κανονισμού Σέγγεν για την αναβάθμιση των συνοριακών σταθμών. Του 8, η 767 του 8, η 339 του 16 και η 2225 του 2017 έχουν συγκεκριμένες προδιαγραφές για όλους τους συνοριακούς σταθμούς. Αυτούς πλέον εκεί μέσα εντάσσεται και ο συνοριακός σταθμός των Πρεσφών, αυτός ο νέος που θα δημιουργηθεί. Θα αξιοποιήσουμε προφανώς και τα χρήματα που υπάρχουν στο Ιντερεκ, το κοινό μας πρόγραμμα, και θα αναζητήσουμε και χρηματοδότηση και από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ασφάλειας, το οποίο θα προχωρήσει άμεσα στην δημοπράτηση και την ανακαίνιση και όλων των συνοριακών σταθμών, μια που θέτεται το θέμα, προκειμένου να έχουν και τους κανόνες ασφαλείας που απαιτούνται, αλλά και συγκεκριμένη διάταξη και να αναβαθμιστούν. Σε δημόσια διαβούλευση έχει μπει εδώ και μερικά 24 ώρα το σχέδιο για την ενέργεια από το Υπουργείο Ενέργειας και Περιβάλλοντος. Είναι ένα σχέδιο στο οποίο γίνεται σαφής αναφορά για εκμηδενισμό της παραγωγής ενέργειας από λιγνίτη ως το 2028. Σε δημόσια διαβούλευση τέθηκε από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας το Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα. Σε αυτό περιλαμβάνεται αναλυτικός οδικός χάρτης για την επίτευξη συγκεκριμένων ενεργειακών και κλιματικών στόχων ως το έτος 2030. Αυτός είναι ο πίνακας που δόθηκε στη δημοσιότητα σχετικά με τους στόχους ανακατηγορία ενέργειας. Σύμφωνα με αυτόν λοιπόν, στόχος για το 2030 στο μερίδιο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην ακαθάριστη τελική κατανάλωση είναι να ανέβει από 35%. Το μερίδιο των ανανεώσιμων πηγών στην ακαθάριστη τελική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας κυμαίνεται μεταξύ 61-64%. Το μερίδιο λιγνίτης στην ηλεκτροπαραγωγή υπολογίζεται από το Υπουργείο το 2030 να εκμηδενιστεί. Υπενθυμίστε πως το αρχικό σχέδιο ήθελε το μερίδιο λιγνίτη να περιορίζεται στο 16,5%. Τώρα το Υπουργείο παραδέχεται πως πρόκειται για αυξημένο βαθμό φιλοδοξίας σε σχέση με τον Ευρωπαϊκό Κεντρικό Στόχο. Σε άλλο σημείο του σχεδίου γίνεται ειδική αναφορά στην απολιγνητοποίηση. Συγκεκριμένα, οι στόχοι είναι οι εξής. Στόχος της απόσυρσης όλων των λιγνητικών μονάδων μέχρι το 2028, συμβαδίζοντας πλήρως με την φιλοδοξία της Ευρωπαϊκής Ένωσης να γίνει η πρώτη κλιματικά ουδέτερη Ήπειρος, αλλά και με τις διεθνείς ενεργειακές εξελίξεις. Οι λόγοι που καθιστούν την απολιγνητοποίηση πρακτική ανάγκη είναι και περιβαλλοντικοί, λόγω του φαινομένου της κλιματικής αλλαγής, αλλά και οικονομικοί, λόγω της αυξητικής πορείας των τιμών εκπομπών ρήπων.
Απόλυτη προτεραιότητα είναι η μετάβαση στην ελληνική εποχή να γίνει συντεταγμένα και με τρόπο δίκαιο για τις περιοχές Δυτικής Μακεδονίας και Μεγαλόπολης. Υπό την αιγίδα μιας διυπουργικής επιτροπής θα εκπονηθεί και παρουσιαστεί στα μέσα του 2020 ένα ολοκληρωμένο πολυδιάστατο και εμπροστοβαρές master plan που θα αποτελεί τον αναπτυξιακό οδικό χάρτη στη μετά λιγνίτη εποχή. Άμεση αξιοποίηση προς όφελος των ενεργειακών περιοχών, των διαθέσιμων εθνικών πόρων και διεκδίκηση αυξημένων κεφαλαίων από τα Ευρωπαϊκά Χρηματοδοτικά Ταμεία και ιδιαίτερα από το νέο Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης. Τέλος, αναφορά γίνεται και στις διασυνδέσεις και την ιδιωτικοποίηση των δικτύων. Αποτελεί προτεραιότητα η προσέλκυση ιδιωτικών κεφαλαίων στα δίκτυα διανομής φυσικού αερίου και ηλεκτρισμού, προκειμένου να επιταχυνθεί η ανάπτυξή τους και η περαιτέρω απελευθέρωση της αγοράς. Σε εξέλιξη είναι οι δράσεις που εντάσσονται στο πλαίσιο της έκθεσης αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών και μανιταριών που διεξάγεται για δεύτερη χρονιά φέτος. Η έκθεση φιλοξενεί 35 επιχειρήσεις που εστιατοποιούν στο συγκεκριμένο τομέα. Μαρθανέψαν δε οι μέτεροι καλών έργων. Σωμεν του Αγίου Ευαγγελίου, σώσον Κύριε των λαών σου και ευλογήσον την κληρονομία. Με τον καθιερωμένο αγιασμό άνοιξη της πύλης της η δεύτερη έκθεση αρωματικών, φαρμακευτικών φυτών και μανιταριών στην Κοζάνη. Η έκθεση φιλοξενείται στο εκθεσιακό κέντρο Σακύλα. Η Δυτική Μακεδονία πρωταγωνιστεί στον κλάδο αυτών και οι Δυτικομακεδόνες έχουν αποδείξει με την εργασία τους και την πίστη τους σε αυτή την προοπτική έχουν αγκαλιάσει τον κλάδο των αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών και τα μανιτάρια, τα έχουν ενσωματώσει στην οικονομία της περιφέρειάς μας και πρωταγωνιστούν στις εξελίξεις και τις οικονομικές αλλά και τις επιστήμης. Είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος που για δεύτερη φορά εδώ στο εκθεσιακό κέντρο διοργανώνεται η έκθεση και το συνέδριο αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών και που σε αυτήν την διοργάνωση είναι συνδιοργανωτής και ο Δήμος Κοζάνης. Όπως υπόθηκε και πριν από τον Περιφερειάρχη, ο κλάδος των αρωματικών φυτών είναι ένας ιδιαίτερα αναπτυσσόμενος κλάδος. Γίνεται σε μια περίοδο πραγματικά πολύ σημαντική για την περιοχή μας, σε μια περίοδο που η μετά λιγνίτη εποχή είναι γίνεται μάλλον μια πολύ έντονη συζήτηση γύρω από αυτό το θέμα. Εμείς οργανώνοντας αυτή την έκθεση και πιστεύοντας ότι η ενασχόληση των αγροτών μας, των παραγωγών και των παραγωγών των αρωματικών φυτών και των προϊόντων αυτών θα δώσει μια όθηση στην τοπική οικονομία. Πρέπει να σημειωθεί πως η έκθεση τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με τη συμμετοχή της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Καταναλωτή. Στην έκθεση συμμετέχουν δεκάδες επιχειρήσεις που ασχολούνται με τα αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά. Παράλληλα με την έκθεση λειτουργεί συνέδριο με μια μεγάλη γκάμα θεμάτων. Στόχος των διοργανωτών είναι η έκθεση να πραγματοποιείται κάθε 2 χρόνια και στο ενδιάμεσο να γίνονται αντίστοιχες πρωτοβουλίες στο εξωτερικό. Πάμε τώρα να δούμε ένα δεύτερο απόσπασμα από την καταγραφή εικόνων από τους Αγίους Τόπους που εξασφάλισε για τον Φλάσο δημοσιογράφος Κώστας Μαυρίδης, ακολουθώντας ελληνική τουριστική αποστολή. Μεταξύ άλλων, η αποστολή βρέθηκε στο ναό της Γεννήσεως στη Βηθλεέμ. Απλά αυτό το οποίο συμβαίνει είναι ότι την ίδια μέρα παίρνουν σειρά και τα 3 αυτά.
أربعة. Αλλάζουμε θέμα και πάμε στο σημείο αυτό να δούμε μια όμορφη είδηση που αφορά την δωρεά από ιδιώτης στο νοσοκομείο Φλόρινας. Να ευχαριστήσουμε την κυρία Καϊμάρα, η οποία προέβη σε μια πρωτοβουλία ατομική, σε συνεργασία με κάποιες φίλες και γνωστούς, προκειμένου να γίνει αυτή η ευγενική χορηγία προς το Γενικό Νοσοκομείο Φλόρινας. Συγκεκριμένα μας φέρνει κάποια είδη λινοθήκης, τα οποία αριθμητικά έχουν ως εξής 50 μαξιλάρια, 50 σεντόνια και 50 μαξιλαροθήκες. Δεν ξέρω, έχουμε να συμπληρώσουμε κάτι άλλο. Ναι, και κουβέρτες πικέ. Οφείλουμε να εκφράσουμε τις ευχαριστίες μας δημοσίως τόσο προς την κυρία Καϊμάρα, όσο και με την ευκαιρία αυτή και σε κάθε δωρητή, ανώνυμο και επώνυμο, δεδομένου ότι συμβάλλουν με τον τρόπο αυτό σε πολλά ζητήματα προς το νοσοκομείο της Φλόρινας και συμβάλλουν στην εύρυθμη λειτουργία του νοσοκομείου Φλόρινας. Και με την ευκαιρία αυτή να τονίσουμε ότι επιθυμούμε να γίνουν και άλλες δωρεές από τους πολίτες Φλόρινας, από τις συλλογικότητες, και εμείς με τον τρόπο μας θα τις αναδείξουμε και προφανώς θα πιάσουν τόπο όλα αυτά. Την προηγούμενη Δημοτική Αρχή, που έγινε κάποια εκδήλωση στην Λέσχη, θέλησα να κάνω κι εγώ μια εθελοντική ομάδα να μπορέσουμε να προσφέρουμε στο νοσοκομείο μας τις ελλείψεις που έχει, και είδαμε ότι υπάρχουν ελλείψεις πάρα πολλές, και πρώτον είναι τα κλινοσκεπάσματα που αυτά φτύρονται με τον καιρό. Και πήρα την πρωτοβουλία με φίλες μου και όπως βλέπετε αυτό εδώ πέρα τον όγκο τον έχουμε σήμερα εδώ πέρα στο νοσοκομείο. Εγώ θέλω να ευχαριστήσω πρώτον τον κοινοτάρχη μας, τον κύριο Ρόζα, τις κυρίες που προσεπέρασαν να τα προσφέρουν εδώ πέρα στο νοσοκομείο, γιατί κατά ψέματα το έχουμε πολύ ανάγκη. Δηλαδή είναι σαν στο σπίτι μας να είμαστε. Κάποια στιγμή όλοι θα περάσουμε από εδώ πέρα. Οι γιατροί μας είναι άριστοι, όλο το προσωπικό είναι καλό, αλλά έχουμε ελλείψεις από όλα τα είδη, τα κλινοσκεπάσματα, γάζες, πιεσόμετρα, έγκαιρα, κουρτίνες και πολλά είδη που μπορεί ο κόσμος της Φλόρινας να κάνει κάτι για την Φλόρινα. Με την ευκαιρία αυτή να ευχαριστήσω επίσης τον πρόεδρο της τοπικής κοινότητας, τον κ. Ρόζα, ο οποίος στο παρελθόν έχει βοηθήσει αντίστοιχα με ανάλογες πρωτοβουλίες και είναι συμπαραστάτης, θα έλεγα, και σε άλλες δράσεις, και πραγματικά έχουμε αποσπάσει την υπόσχεσή του ότι θα μπορέσει να βοηθήσει και μελλοντικά. Αυτό που θα ήθελα να συμπληρώσω σε σχέση με ό,τι ανέφερε και η Ρία Καϊμάρα είναι ότι είναι απαραίτητες οι δωρεές αυτές. Στις δύσκολες εποχές που εκτίουμε, πραγματικά η κάθε δωρεά βάζει ένα λιθαράκι στην ποιοτική αναβάθμιση κάποιων πραγμάτων του νοσοκομείου. Η πολιτεία σαφώς και συμβάλλει με τις πιστώσεις, με τις δαπάνες της, να λειτουργήσει ένα νοσοκομείο, που είναι πραγματικά τεράστια τα έξοδα. Έρχονται όμως και οι πολίτες, έρχονται να συμβάλλουν ποιοτικά. Παραδείγματος χάρη, μια κουρτίνα που μπορεί να έχει μια μικρή φθορά και τεχνικά μπορεί να μην επιβάλλεται να αντικατασταθεί. Έρχονται όμως οι πολίτες και λένε, ενδεικτικά είναι το παράδειγμα, ότι θα αντικαταστήσουμε αυτή την κουρτίνα. Πάμε τώρα στα Γρεβενά, όπου ξεχωριστό χρώμα έχουν αποκτήσει πολλές βιτρίνες καταστημάτων της ευρύτερης περιοχής από τα έργα μιας νεαρής και αυτοδίδακτης ζωγράφου. Η Δήμητρα Μπαζούκη, μια νεαρή αυτοδίδακτη και ανερχόμενη ζωγράφος, βρίσκεται πίσω από τις υπέροχες ζωγραφιές που κοσμούν τις βιτρίνες των καταστημάτων στα Γρεβενά. Η νεαρή Δήμητρα στο παρελθόν ζωγράφισε ξανά 40 κάδους απορριμμάτων που έδωσαν ξεχωριστό χρώμα και ταυτότητα στις γειτονιές των Γρεβενών. Υπάρχει δουλειά, και πώς ξεκίνησε αυτή τη δουλειά, την πολύ καλή δουλειά? Εγώ έχω ξεκινήσει με τείχους, έβαφα τείχους, ναι. Ζωγράφιζα τείχους, να πω πιο σωστά. Και ήταν η δουλειά μου, μου πρότειναν πέρυσι για βιτρίνες, είπα εγώ, οκ, γιατί όχι, το δοκίμασα, βγήκε πολύ καλό αποτέλεσμα και έτσι ξεκίνησα σιγά σιγά. Τώρα που είναι Χριστούγεννα, κυρίως έχουμε μπισκοτάκια, έχουμε εξωτικά, έχουμε Άγιους Βασίλειδες, ανάλογα την εποχή. Έχουν και φθινοπωρινές βιτρίνες, ανάλογα. Μάλιστα. Από πού εμπνεύτηκες? Γίνεται πάντα σε συνεργασία με το κατάστημα. Δηλαδή, μου προτείνουν κάποια πράγματα, τους προτείνω και εγώ κάποια πράγματα. Η έμπνευση είναι κυρίως τα Χριστούγεννα, αυτό το καιρό, αυτή την περίοδο.
Μάλιστα. Υπάρχει ενδιαφέρον από το κόσμο. Βλέπω κάνεις πολύ καλή σημαντική δουλειά. Ευτυχώς υπάρχει, ναι. Και χαίρομαι γι' αυτό, γιατί ουσιαστικά ομορφαίνει και η πόλη, όχι μόνο ο καθένας στο μαγαζί του, ομορφαίνει και η πόλη έτσι. Και παλαιότερα έχεις λιθογραφίσει τους κάδους. Ναι, είχε γίνει σε συνεργασία με το Δήμο. Ναι. Είχαμε κάνει τους κάδους, είχε ξεκινήσει από το Let's Do It Greece εθελοντικά και μετά έγινε, προχώρησε και έγινε περίπου 40 κάδοι έχουν γίνει, έχουν ζωγραφιστεί. Τι έχεις να πεις στα νέα τα παιδιά τα οποία αυτή τη στιγμή όπου υπάρχει μεγάλη ενεργία βλέπουμε, έτσι. Άμα αγαπάνε κάτι και το θέλουν πραγματικά, να το κυνηγήσουν. Εγώ αυτό πιστεύω. Και αυτό πρέπει να κάνουν. Αυτό τίποτα άλλο. Η μερίδα για την ενέργεια και την ΔΕΗ θα πραγματοποιηθεί στις 14 Δεκεμβρίου στο Δήμο Εορδέας. Η εκδήλωση αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον λόγω των εξελίξεων που έχουμε στη δημόσια επιχείρηση ηλεκτρισμού. Το Σάββατο 14 Δεκεμβρίου θα πραγματοποιηθεί στην Πτολεμαΐδα η ενεργειακή ημερίδα που προγραμματίζει ο Δήμος Εορδέας. Στόχος η ανοιχτή διαβούλευση και η κατάθεση των εμπεριστατωμένων προτάσεων μεταξύ των φορέων με τεχνική επιστημονική ανάλυση για τα ενεργειακά θέματα. Οι διοργανωτές φιλοδοξούν να αποτελέσει η ημερίδα με τα πορίσματά της το αποδεικτικό στοιχείο και ο επιστημονικός μοχλός πίεσης προς την κυβέρνηση για την αναγκαιότητα συνέχισης της ζωής του ενεργειακού κέντρου και την χρήση του λιγνίτη στην ηλεκτροπαραγωγή με τυχόν συνδυασμένη καύση. Στην ημερίδα που θα είναι ανοιχτή προς τους φορείς και τους πολίτες θα καλεστεί η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Ενέργειας αλλά και η διοίκηση της ΔΕΗ. Αποφασίσαμε ως Δημοτικό Συμβούλιο και σε συνεργασία με τον Δήμαρχο να πραγματοποιήσουμε μία ημερίδα στις 14 Δεκέμβρη στο ξενοδοχείο Παντελίδης με αξιόλογους επιστήμονες για να δώσουμε τη δική μας πρόταση προς την κυβέρνηση και προς όλους, τεκμηριωμένη επιστημονικά και βεβαίως μέσα από διάλογο με τους φορείς της περιοχής. Συμμετέχουν σε αυτή την ημερίδα επιστήμονες από την ΆΝΚΟ, επιστήμονες από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, επιστήμονες από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, από το ΕΚΕΤΑ και βεβαίως θα δούμε ζητήματα που αφορούν καταρχήν τη λειτουργία των μονάδων με λιγνίτη και βεβαίως και μετά το 28 να δούμε ποιο μείγμα καυσίμου θα έχουμε, δηλαδή οι εισηγήσεις θα είναι στο επίπεδο συζητήσεων για βιομάζα, για διοξίδιο του άνθρακα, για υδρογόνο και για όλες αυτές τις νέες τεχνολογίες που θέλουν να εμπλουτίσουν το λιγνίτη για να έχουμε ζωή οι μονάδες και το επόμενο χρονικό διάστημα και κυρίως ο στόχος μας είναι η περιοχή να έχει σωστή αναπτυξιακή τροχιά. Θα καλεστούν και το πολιτικό προσωπικό, οι βουλευτές, ενδεχομένως και η κυβέρνηση, η διοίκηση της ΔΕΗ είναι καλεσμένοι όλοι. Όλοι, άπαντες και η κυβέρνηση και στην κάθοδο που είχαμε και τη συνάντηση με τον κύριο Χατζηδάκη έχει καλεστεί και η κυβέρνηση και η διοίκηση της ΔΕΗ και βέβαια η περιφέρεια και όλοι οι θεσμικοί εκπρόσωποι της περιοχής για να καταρχήν να ενημερωθούμε σωστά, επιστημονικά και στη συνέχεια να βγάλουμε τα συμπεράσματα και τις αποφάσεις για το τι θα κάνουμε από εδώ και πέρα ως περιοχή. Διότι δεν θέλαμε να κάνουμε μία ημερίδα ή να δώσουμε μία ντουφεκιά με ένα συλλαλητήριο και μόνο αντιδρώντας απέναντι στην πολιτική της κυβέρνησης που θέλει να βάλει τα φόβπλακα στην περιοχή. Θέλαμε να έχουμε μία τεκμηριωμένη άποψη η οποία να είναι και υλοποιήσιμη, εφικτή και υλοποιήσιμη. Το Επιμελητήριο Φλόρινας προχωρά σε σύμπραξη με τον Αγροτικό Συνεταιρισμό της περιοχής Βοκερία 551 και στόχο την προώθηση ντόπιων προϊόντων στο εξωτερικό. Μάλιστα, από το Επιμελητήριο γίνεται κάλεσμα και σε άλλους συλλόγους να αξιοποιήσουν τη δυναμική τους προς όφελος των μελών του. Το Επιμελητήριό μας, συνεχίζοντας τις προσπάθειες που καταβάλει για να δικτυώσει τις επιχειρήσεις και με την εξωστρέφεια ως αιχμή του δόρατος, βρέθηκε στην αγροδιατροφική έκθεση στο Βελιγράδι, όπου έκανε και μία στάση στο Λέσκοβατς, συνοδευόμενος από τον Συνεταιρισμό Φρούτων Βοκερίας, αλλά και από προϊόντα 10 φλωρινιωτών παραγωγών. Στόχος ήταν η δικτύωση στον τομέα ιδιαίτερα των φρούτων με επιχειρήσεις περιοχής μας. Έχουμε δει και έχουμε ασχοληθεί ιδιαίτερα και την φετινή χρονιά
με τα μεγάλα προβλήματα που παρουσιάστηκαν, ιδιαίτερα με το δάκρυμα της περιοχής μας, μια καλλιέργεια στην οποία έχουν εναποθέσει το μέλλον τους οι επιχειρηματίες, οι αγρότες της περιοχής Αμιντέου, με δυναμικές καλλιέργειες. Και είδαμε πέρσι ότι με μεγάλη δυσκολία προωθήθηκαν τα προϊόντα παρόλες τις προσπάθειες. Είμαι ο Σάββας Παπαρασίλης, αντιπρόεδρος του Αγροτικού Συνεταιρισμού Βοκερίας 551. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον πρόεδρο και το επιμελητήριο, γιατί πραγματικά κάνανε και κάτι παραπάνω από αυτό που έπρεπε να κάνουν. Βάλαν πλάτες, χρησιμοποιήσαμε όλες τις επαφές τους. Μας πήραν δηλαδή από το χέρι και μας πήγαν σε καινούργιους δρόμους, οι οποίοι ανοίγουν. Δεν ανοίγουν έτσι απλά οι δρόμοι, αλλά μας δίνεται η ευκαιρία να τους ανοίξουμε. Το πρόγραμμά μας είχε ως εξής: επισκεφτήκαμε το Λέσκοβατς, σας τα είπε και νωρίτερα ο κύριος πρόεδρος. Στο Λέσκοβατς λοιπόν ήταν ένας συνάδελφος και φίλος του κυρίου Σαπαλίδη, ο οποίος μας φιλοξένησε με πολύ εγκάρδιο τρόπο, μας πήγε σε κάποιες επιχειρήσεις οι οποίες ασχολούνται με τα φρούτα. Και πραγματικά είδαμε και εμείς μια μορφή διαφορετική που δεν τη γνωρίζαμε. Είδαμε φρούτα παγωμένα, είδαμε φρούτα πορτοποιημένα, είδαμε φρούτα με μια επεξεργασία που ίσως είναι λίγο καινούργια για μας. Υπήρξε ένα μεγάλο ενδιαφέρον, ήρθαμε σε επαφές μαζί τους. Είναι κάτι που αφορά την αγροτική περιοχή ευρύτερα, όχι απλά το συνεταιρισμό. Εδώ θα μπορούσαμε να κάνουμε ένα κάλεσμα και σε άλλες ομάδες, σε άλλους αγρότες, να έρθουν, να συζητήσουμε, να οργανωθούμε όλοι μαζί για να μπορέσουμε να ανοίξουμε ένα καινούργιο δρόμο. Ένας δρόμος που δεν λύνει τα προβλήματα, αλλά τα μειώνει. Λάχανο Μαρίτα Λευκό που πήγες και πήρες Μαρίμπιστερα, σε ξυγέλαζαν τα κνάβια όλα. Παντοπολείο Αυθεντικό. Βιολογικά παραδοσιακά προϊόντα. Προϊόντα για vegan και vegetarian. Και προϊόντα χωρίς γλουτένι. Στο Αυθεντικό θα βρείτε παιδικές τροφές, χειροποίητες πίτες και πίτες για vegan. Βιολογικά φρέσκα φρούτα και λαχανικά. Τυροκομικά, αλαντικά και παραδοσιακά έτοιμα γεύματα. Λάδι δικής μας παραγωγής, όσπρια ντόπιων παραγωγών, βότανα και μπαχαρικά. Ακόμη φυτικά συμπληρώματα διατροφής και φυτικά καλλιντικά. Αυθεντικό στη διατροφή σημαίνει ποιότητα στη ζωή. Θα μας βρείτε στη νέα μας διεύθυνση, Λιουφιτρία, στην Κοζάνη. Τεχνομπετόν ΑΕ. Έτοιμος κυρόδελο. Προϊόντα λατομείου. Εμπιστοσύνη μιας ολόκληρης ζωής με γερά θεμέλια. Ένα μεγάλο όνομα συνδεδεμένο με έργα πνοής. Βάζουμε γερά θεμέλια και στην οικοδομή σας. Οικοδομικά υλικά. Πορεία σιδήρου. Τεχνομπετόν ΑΕ. Κοζάνη. Λάρισα, Νεάπολη Κοζάνης. Θέλεις χαμηλές και ξεκάθαρες χρεώσεις στο λογαριασμό του ρεύματος? Τώρα η Solar Energy σου προσφέρει ρεύμα για το σπίτι από 2 και 19 λεπτά και ρεύμα για την επιχείρηση από 5 και 61 λεπτά. Κάλεσε τώρα στο 2385044506 ή επισκέψου την ιστοσελίδα senergy.gr και μάθε περισσότερα. Solar Energy Subasis. Η πρώτη επιλογή στην παραγωγή, εμπορία και προμήθεια ενέργειας. Κύριε, ευχαριστούμε θερμά για την προσοχή σας. Από όλους εμάς εδώ στην τηλεόραση του Flash, καλό σας βράδυ.